Γεια σας, είμαι η Βέρα. Νομίζω όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζουμε την επιδερμίδα μας. Καθαρίζοντας την επιδερμίδα, απομακρύνουμε από το πρόσωπό μας λύπη, βρωμιές, συσσωρευμένα νεκρά κύτταρα, οι οποίες σαν μια αόρατη μεμβράνη καλύπτει το πρόσωπό μας. Αυτή η αόρατη μεμβράνη εμποδίζει το πρόσωπό μας να ανασένει, να οξυγώνεται, να παίρνει βρεπτικές ουσίες από τις μασκούλες, από τις κρεμούλες κτλ. Το πρόσωπο, το οποίο δεν καθαρίζεται σωστά ή καθαρίζεται που και που, γυρνάει πολύ πιο γρήγορα. Φαίνεται φαμπό, φαίνεται κουρασμένο και πολύ συχνά πάνω σε αυτή την επιδερμίδα εμφανίζονται σπυράκια και μαύρα στίγματα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε μόνο για καθημερινό καθάρισμα προσώπου. Κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε για καθάρισμα με πύλη και για βαθύ καθάρισμα προσώπου. Για να ξεκινήσετε να καθαρίσετε το πρόσωπο, οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε τι τύπο δέρματος έχετε. Αν δεν το ξέρετε ακόμα, σας συνιστώ να δείτε ένα βίντεο που έχω ανεβάσει πρόσφατα. Εκεί μιλάω για τύπους δέρματος και έχω δώσει ένα πολύ εύκολο τεστ, κάνοντας το οποίο σε λίγα λεπτά να ξέρετε τι τύπο δέρματος έχετε. Στα φαρμακεία, στα μαγαζιά υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα και πολύ καλά προϊόντα, οι οποία να σας βοηθήσουν να καθαρίσετε την επιδερμίδα σας. Αν όμως προτιμάτε φυσικούς και αγνούς τρόπους, τότε είστε σε σωστό μέρος. Να ξεκινήσουμε με λιπαρή επιδερμίδα. Λιπαρή επιδερμίδα καθαρίζεται οπωσδήποτε κάθε μέρα και πρωί και το βράδυ με υγρό σαπουνάκι προσώπου. Παίρνετε ελάχιστη ποσότητα σαπουνιού στα χέρια, βρέχετε το πρόσωπο και με ανωδικές κινήσεις καθαρίζετε το πρόσωπο. Στη συνέχεια ξεπλένετε το πρόσωπο με νερό. Αν έχετε ξυμείνει από υγρό σαπουνάκι προσώπου, τότε άφοβα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφρό ξυρίσματος. Ίσως να σας φανεί λίγο παράξενα, όμως αφρός ξυρίσματος είναι πολύ απαλό και καλό σαπουνάκι και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα. Στο τέλος θέλω να ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με νερό και λιμόνι. Παίρνετε ένα ποτήρι βραστό χλιαρό νερό, βάζετε μέσα ένα κουταλάκι γλυκού χυμό λιμονιού, ανακατεύετε και με αυτό το υγρό ξεπλύνετε καλά το πρόσωπό σας. Ξέρουμε ότι λιμόνι έχει πολύ έντονη αντισεπτική δράση. Επίσης, λιμόνι προσφέρει στην επιδερμίδα τόνωση και ενυδάτωση. Λιμόνι έχει οξέα αντίδραση και αυτό πάντα το λιμόνι χρησιμοποιούμε με μέτρο. Αλλά εδώ ποσότητα λιμονιού είναι πολύ μικρή και σας συνιστώ να χρησιμοποιείτε αυτό το υγρό κάθε μέρα και το πρωί και το βράδυ άφοβα. Στο τέλος οπωσδήποτε βέβαια βάζουμε τη κρεμούλα μας. Και τώρα να δούμε πώς καθαρίζουμε ξηρή επιδερμίδα. Ξηρή επιδερμίδα δεν καθαρίζουμε με σαπούνι κάθε μέρα. Μία φορά την εβδομάδα είναι υπεραρκετό. Για κάθε μέρα θέλω να σας δώσω μια συνταγούλα πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ καλή πώς να το καθαρίσετε. Εδώ έχω ανακατέψει σε ένα ποτηράκι μια κουταλιά γάλα και μια κουταλιά γλυκού λάδι. Στο άλλο ποτηράκι έχω ανακατέψει μισό ποτήρι γάλα και μισό ποτήρι βραστό χλιαρό νερό. Παίρνετε ένα δισκάκι καθαρισμού, βουτάτε στο πρώτο μείγμα και με απαλές ανωδικές κινήσεις καθαρίζετε το πρόσωπο. Καθαρίζετε και το λαιμό και το δεκαλτέ. Στη συνέχεια ξεπλένετε το πρόσωπο με νερό και γάλα. Γάλα τονώνει και τρέφει την επιδερμίδα. Έχει πολλές ουσίες οι οποίες πολύ καλά δρούν πάνω στην επιδερμίδα μας. Να ξέρετε ότι στις σουηδικές χώρες καθάρισμα με γάλα είναι καθημερινή συνήθεια περισσότερων γυναικών.
Και τώρα να δούμε πώς καθαρίζουμε κανονική επιδερμίδα. Κανονική επιδερμίδα συνήθως καθαρίζεται όπως και λιπαρή επιδερμίδα, δηλαδή με σαπουνάκι. Αν όμως έχετε πολύ ευαίσθητο πρόσωπο, μπορείτε να καθαρίσετε το πρόσωπό σας αναλλάξει, δηλαδή μια μέρα να καθαρίζετε με σαπούνι και άλλη μέρα να καθαρίζετε με γαλατάκι. Και οπωσδήποτε στο τέλος κάθε φορά βάζουμε τη κρέμα μας, μην το ξεχνάμε. Επίσης σήμερα θέλω να σας δώσω μια πολύ εύκολη και πολύ καλή συνταγή σπιτικού λοσιόν καθαρίσματος, η οποία είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Παίρνετε 200 γραμμάρια μεταλλικό νερό, βάζετε μέσα 2 κουταλές γλυκού αλάτι και 4-5 σταγόνες εφαίριο έλαιο. Ανακατεύετε όλα πολύ καλά και λασιόν είναι έτοιμο. Μη σας φοβίζει αλάτι. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια που ακόμα σπούδαζα, μια καθηγήτρια μας έλεγε να βάζουμε αλάτι παντού, στις κρέμες μας, στις μάσκες μας, στο λασιόν μας κτλ. Κτλ. Γιατί αλάτι σφίγγει την επιδερμίδα, βοηθάει την επιδερμίδα, τονώνει την επιδερμίδα και έτσι η γύρανση έρχεται πολύ πιο σταδιακά και αργεί να μας πιάσει. Εγώ έχω βάλει το λοσιόν μου σε ένα άδειο μπουκαλάκι εδώ και το έχω στο μπάνιο μου. Δεν χρειάζεται ψυγείο για ένα μήνα, δεν χαλάει και ακόμα και περισσότερο γιατί έχει αλάτι και αρκετό αλατάκι. Και το χρησιμοποιώ συνήθως πρωινές ώρες, οπότε βιάζομαι, οπότε δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω πολλά και διάφορα. Παίρνω ένα δισκάκι καθαρισμού, βάζω μπόλικα λασιόν, καθαρίζω 1-2-3 το πρόσωπό μου, λιμό μου, το δεκαλτέ μου, μετά βάζω τη κρεμούλα μου, λίγο μακιάς και είμαι έτοιμη για δράση. Αυτό είναι για σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι οι συμβουλές μου είναι χρήσιμες. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα. Γεια σας!